Λοιπόν, είναι το 21ο μάθημα της Ομοιοκαθηκτικής Ακαδημίας για το 2014-2015 για το β' έτος. Συνεχίζουμε ουσιαστικά το θέμα του προηγούμενου έτους. Αν το δει κάποιος του Μάιο, δεν θα δώσει το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η έννοια του 2016. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα θέματα προς κατανόηση και συζήτηση που είναι και θέματα που θα αφορούν τις εξετάσεις σας. Βάσει της μοιασματικής θεωρίας, τι είναι η ιδιοσυγκρασία. Πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας είναι ο πνευμονιόκοκκος. Ακούω. Γι' αυτό είπα είναι ερωτήσεις κατανόησης, δεν είναι παπανόητο. Δεν είναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Συμφωνείτε μέρη. Συμφωνείτε μέρη, δηλαδή. Ότι σίγουρα είναι ο πνευμονιόκοκκος, αλλά για να μπορέσει να επιτεθεί ο πνευμονιόκοκκος πρέπει να πείτε να βλέπουμε σε ισορροπία. Αυτό είναι ουσιαστικά και γνώση της κλασικής για τη σωστή κλασική ιατρικής, έτσι. Δηλαδή, σου λέει και έχουν δίκιο και εμείς το θεωρούμε πολύ σωστό και φυσικό στην ομοιοπαθητική, ότι ο μακροοργανισμός παίζει μεγαλύτερο ρόλο και όχι ο μικροοργανισμός. Γι' αυτό βλέπεις σε μια οικογένεια παθαίνει ο ένας πνευμονοκοκκική πνευμονία, κοιμάται να ζει με τον άλλο στο ίδιο κρεβάτι, έχει και 2-3 παιδιά και άλλοι δεν παθαίνουν. Ο άλλος δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι. Άρα αυτό που μετράει είναι το άτομο οργανισμός με την έννοια πρώτον των χρόνιων του προδιαθέσεων, δεύτερον με την έννοια της κατάστασης της ζωτικής του δύναμης στη φάση εκείνη. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει και με τα εξωτερικά ερεθίσματα. Ξενύχτη, ποτό, καλή διατροφή, στεναχώρια κλπ. Εντάξει. Άρα σαφώς εμπλέκεται στην όλη ιστορία και ο πνευμονιόκοκκος, αλλά δεν είναι αυτός η αιτία, η κύρια αιτία. Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις μιας χρόνιας αλλοπαθητικής θεραπείας με κορτιζόνη ή ανοσοκατασταλτικά. Δεν αναφερόμαστε μόνο στις παρενέργειες τις κλασικές, τις χημικές, αναφερόμαστε και στην καταστολή όχι των συμπτωμάτων ή της νόσου, αλλά της ασθένειας. Δηλαδή, όταν σπρώχνεται η ασθένεια σε πιο εσωτερικά και πιο σημαντικά επίπεδα, είτε στο σωματικό επίπεδο είτε στο ψυχικό. Παράδειγμα, έξεμα που καταστέλλεται και μπορεί να γίνει άσθημα. Παράδειγμα, μια αυλενόρεια, μια μονοκοκκική γενικώς οδυθρίτιδα που μπορεί να κατασταλεί και να μας βγάλει μια κατάσταση στις αρθρώσεις και ούτω καθεξής. Και αυτά είναι φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί και από την συνήθεια. Εντάξει, καλά να πάρουν να πάνε με τις όποιες να είναι. Πώς έχουν το πάρει η κατεύθυνση, συγγνώμη. Είναι η γύρη των λουλουδιών αιτία της αιαρινής αλλεργικής ρινίτιδας. Το ίδιο που είπαμε και για τον πνευμονιόκο. Πρέπει να έχεις. Όλοι δεχόμαστε τις επιδράσεις της άνοιξης. Αν δεν έχεις την προδιάθεση και δεν είναι πεσμένος ο οργανισμός σου, δεν θα εμφανίσεις. Γιατί ένας ασθενής να προτιμήσει την ομοιοπαθητική θεραπεία αντί των εισπνεώμενων χημικών φαρμάκων σε περίπτωση άσθενος. Για να μην πρώτον, για να σβηστεί η χρόνια προδιάθεση και να μην την αναρωτήσει και δεύτερον, γιατί δεν έχει παρενέργειες. Έτσι. Και τρίτον, γιατί η θεραπεία που θα κάνει δεν θα είναι μόνο για την. Το άσθημα θα είναι και για όλες τις άλλες παθήσεις πιθανότατα έχει. Ποια είναι η διαφορά της νόσου από την ασθένεια. Νόσος είναι ο αλλοπαθητικός ορισμός, είναι ένα σύνολο κλινικής εικόνας συμπτωμάτων και ευρημάτων και εργαστηριακών και παρακλινικών ευρημάτων, έτσι, που συνήθως, που όμως μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές αιτίες,
με πέραν του ενός παθογενετικούς μηχανισμούς, έτσι, και μια κλινική εικόνα που διαφέρει πάρα πολύ. Ενώ ασθένεια έχει την έννοια της συνολικής ισορροπίας του ανθρώπινου οργανισμού ψυχοσωματικά, είναι έλλειψη σθένους ουσιαστικά, έτσι. Και ουσιαστικά η ασθένεια έχει να κάνει με τη μοιασματική και ιδιοσυγκρασιακή επίδραση. Στην νόσο επικεντρωνόμαστε στους σωματικούς παθογενετικούς μηχανισμούς, στην ασθένεια από πλευρά σωματοθετικής επικεντρωνόμαστε στους ενεργειακούς παθογενετικούς μηχανισμούς που ουσιαστικά είναι η ιδιοσυγκρασιακή και μοιασματική επίδραση. Ποια είναι η διαφορά χρόνιας ασθένειας και οξίας ασθένειας? Στην οξία ασθένεια είναι απλώς η έξαρση, η υποτροπή της χρόνιας ασθένειας, το πικ δηλαδή της χρόνιας ασθένειας, και ουσιαστικά στην ομοιοπαθητική θεωρούμε ότι χρόνιος ασθενής είναι ο κλινικά υγιής, που παρότι είναι κλινικά υγιής έχει μοιασματικά και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά και έχει και χρόνιες προδιαθέσεις. Ενώ στην οξία ασθένεια έχουμε τα οξία συμπτώματα. Στην οξία ασθένεια έχουμε συμπτώματα, στην χρόνια ασθένεια έχουμε χαρακτηριστικά. Ιδιοσυγκρασιακά και διαδρομικά χαρακτηριστικά. Συγκρίνεται τους μοιασματικούς τύπους της ομοιοπαθητικής με τις τέσσερις κράσεις του Ιπποκράτη και με τους δύο τύπους από τη θεωρία Γιάννη του Μελλονισμού. Τι είναι η ιδιοσυγκρασία, ποια η προέλευσή της, ποια η φύση της και ποια επίδραση του ανθρώπου επηρεάζει? Τι είναι η ιδιοσυγκρασία? Η ιδιοσυγκρασία είναι μία εξωτερική, έξω από το άτομο, ενεργειακή, αρνητική ενέργεια η οποία επιδρά πάνω στη ζωτική δύναμη του ατόμου υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον είναι ευάλωτο άτομο σε αυτή, έτσι, και δημιουργεί ανισορροπία στη ροή της ζωτικής δύναμης και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί την σωματική εικόνα της ιδιοσυγκρασιακής επίδρασης και την ψυχική εικόνα της ιδιοσυγκρασιακής επίδρασης. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε την ιδιοσυγκρασία, που είναι μια εξωτερική ερευνητική ενέργεια έξω από τον άνθρωπο, και την ιδιοσυγκρασιακή επίδραση στο άνθρωπο. Ποια η προέλευσή της, ποια η φύση της και ποια επίπεδο του ανθρώπου επηρεάζει? Η προέλευση, θεωρίες θα πούμε, άστο, μην πείτε, έτσι. Όπως υπάρχουν άλλες αρνητικές ενέργειες, δηλαδή κακώς ακτινοβολία, ξέρω κλπ. Έτσι υπάρχουν και αυτές. Η φύση της είναι ότι είναι ενεργειακή κατάσταση, ανισορροπητική και αντίθετα του ανθρώπου επηρεάζει από τη διανοητική ψυχή και κάτω. Πώς τα επηρεάζει, επιδρώντας στη ζωτική δύναμη και ανισορροπώντας προς τα πάνω και προς τα κάτω. Σχολιάστε την εξής ερώτηση του ενός ασθενούς. Γιατρέ, είμαι η ιδιοσυγκρασία λαϊκοπόδιμο. Φόσφορο, με τον ρίνο. Τι θα του απαντήσει? Ισταλκοφόρα. Μπράβο. Η απάντηση είναι ότι δεν είσαι το λαϊκοπόδιμο. Το λαϊκοπόδιμο είναι μια ιδιοσυγκρασία που είναι έξω από σένα. Αλλά σε αυτή τη φάση βρίσκεσαι υπό την ιδιοσυγκρασιακή επίδραση του λαϊκοπόδιμου στη ζωτική σου δύναμη, αλλά έσκησε κάτι πέρα και πάνω από την αυτή την ιδιοσυγκρασιακή επίδραση κατά τον ίδιο τρόπο που είσαι κάτι πέρα και πάνω από τη ραδιενεργό ακτινοβολία, αλλά αυτή έρχεται και σε ανισορροπία. Και επειδή ακριβώς είσαι κάτι πέρα και πάνω, ακόμη και όταν σε επηρεάζει η ιδιοσυγκρασία η συγκεκριμένη, έχεις ένα βαθμό ελευθερίας δράσης. Και πέραν τούτου, σήμερα έχεις αυτή την επίδραση και αύριο έχεις κάτι άλλο. Αν ήσουν ή η ιδιοσυγκρασία λαϊκοπόδιμου, θα γινούσε να γινιώσουν λαϊκοπόδιμου και θα πέφτουν στο λαϊκοπόδιμου. Σχολιάστε την εξής δήλωση μιας ασθενούς που βρίσκεται υπό την επίρρεια της ιδιοσυγκρασίας λάκης. Έχω παθολογική αγάπη για τα παιδιά μου, μόλις τους συμβεί κάτι πεθαίνουν. Έτσι η
είμαι. Αυτός είναι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να αλλάξω. Να δοθεί έμφαση στην άποψή της, αυτός είναι ο εαυτός μου, δεν μπορώ να αλλάξω. Ισχύει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι υπάρχει το άτομο που είναι το υπόστρωμα πάνω στο οποίο γράφει η εξωτερική κατάσταση. Άρα δεν είναι ο ευαθύτερος μου εαυτός και μπορώ να αλλάξω. Έτσι. Αν εγώ όμως επιλέγω κάποια συγκεκριμένη στάση και τίνω να συντηρώ αυτή την ιδιοσυγκρασία, η πείρα είναι άλλη. Έχω ελευθερία βούλησης. Άρα θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα σαν γιατροί μέσα μας το ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα και θα πρέπει να εξηγούμε και στους ασθενείς ότι δεν είσαι μάχησης, δεν είσαι λαϊκοπότην, δεν είσαι εξωλήτη. Επηρεάζεσαι σε αυτή τη φάση με αυτή την, κατά τον ίδιο τρόπο που δεν είσαι πολίτηρα, δεν είσαι κατάθλιψη, δεν είσαι σύνδρομο ζόμπερ, είσαι ο άνθρωπος. Αλλά πάσχεις από αυτά, κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είσαι λαϊκοπότην φόσφορος του ίδιου δηλαδή. Είναι καλή ή κακή η ιδιοσυγκρασία μου, γιατρέ? Σχολιάστε τη δήλωση αυτή. Όλες οι ιδιοσυγκρασίες είναι αρνητικές επιδράσεις και ανισορροπητικές επιδράσεις. Υπάρχουν βέβαια πιο βαριές ιδιοσυγκρασίες και λιγότερο βαριές και υπάρχουν στην ίδια ιδιοσυγκρασία πιο βαριά φάση παθολογίας και λιγότερο βαριά. Διάβασα το φάρμακο που μου δώσατε, γιατρέ, και δεν συμφωνώ με τη διάγνωσή σας. Έχω μερικά από αυτά τα στοιχεία, αλλά όχι όλα και σε κάποια διαφορά τελείως. Σχολιάστε αυτή τη δήλωση ενός ασθενούς. Να τη σχολιάσουμε, δεν είναι απαραίτητο να έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Όπως όταν περιγράφουμε στα κλασικά εγχειρίδια της παθολογίας την... Τι να πω, ξέρω εγώ. Ποια πάθηση, τι νομία. Χρόνια πάθηση. Νόσος Κρόν. Δεν σημαίνει ότι θα τα έχουμε όλα αυτά τα συμπτώματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε νόσο Κρόν. Έχουμε την κεντρική ιδέα, έχουμε την βασική διαταραχή. Αντίστοιχα λοιπόν, ένα άτομο που είναι λάχιστη και του έδωσα λάχιστη, δεν σημαίνει ότι θα έχει όλη αυτή την περιγραφή σαν εικόνα. Επίσης, ανάλογα με το υπόβαθρο του, το υπόστρωμά του, το πολιτιστικό του επίπεδο, τις επιδράσεις του, τα βιώματά του, την ηλικία του, τη φάση την οποία περνά, αλλάζει αυτό. Ο γονότυπος είναι ο ίδιος. Ο φαινότυπος αλλάζει ανάλογα με το άτομο. Ποια η σχέση των ιδιοσυγκρασιών με την ασθένεια? Αναφέρατε παράδειγμα συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία και πώς μπορεί αυτή να προκαλέσει ασθένεια στο άτομο μετά από ένα συγκεκριμένο συμβάν. Παραδείγματος χάρη μετά από ένα χωρισμό ή μετά από ένα οποιοδήποτε άλλο συμπροσωπικό συμβάν. Οι ιδιοσυγκρασιακές και επιδράσεις προκαλούν την ασθένεια. Ερεθίζουν τις χρόνιες προδιαθέσεις του ατόμου και προκαλούν την ασθένεια. Και μάλιστα οι ιδιοσυγκρασιακές επιδράσεις είναι αυτές που κάνουν το άτομο να ερμηνεύει ένα εξωτερικό γεγονός με έναν συγκεκριμένο τρόπο και άρα να το υφίσταται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, αν έχει ένα λαϊκοπότημο και έχω μια χρόνια αποδιάθεση στο πρακτικό, στο στομάχι και μου συμβεί και κάτι που μου έχει χαλάσει το image. Ξέρω εγώ, έβγαλα το βιβλίο μου μετά από 5 χρόνια που το δουλεύω, το φτιάχνω κλπ. Και το δημοσιεύω και πάει κατά διαόλου, το εκτυπώνω και πάει κατά διαόλου και δεν γίνεται αυτό που θέλω. Αυτό το δουλεύει άγχος που ερεθίζει την γαστρική προδιάθεση που μου κάνει ένα έργο στο μάτι. Εντάξει. Αναφέρατε ένα παράδειγμα διαφορετική συμπεριφορά δύο ατόμων υπό την επίρρεια δύο διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών στη συντροφική σχέση. Απιστία συντροφική, πώς θα αντιδράσει ένα μεντορίο, πώς θα αντιδράσει μια βαλεριάνα, μια λάχιστη, ένα ξέρω εγώ. Αναφέρατε ένα παράδειγμα διαφορετική συμπεριφορά δύο ατόμων υπό την επίρρεια δύο διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών στη σεξουαλικότητα. Τι θα πάθει σε μια αφρογιστή, ένα λαϊκοπότη, ένα μεντορίο, ένα σπόσπο και λοιπά. Αναφέρατε ένα παράδειγμα διαφορετική συμπεριφορά δύο ατόμων υπό την επίρρεια δύο διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών στην οικογένεια. Εντάξει.
Ποιο είναι το ιατρικό και επιστημονικό κριτήριο για το αν είναι φυσιολογική ή παθολογική μια συμπεριφορά ενός ανθρώπου στη σεξουαλικότητα, τη συντροφική σχέση και την οικογένεια. Το κριτήριο είναι αν είναι σύμφωνο ή όχι με τους συμπαθητικούς νόμους και αν είναι στα πλαίσια ενός μοιασματικού ή ιδιοσυγκρασιακού χαρακτηριστικού. Όσο πιο εμπλεκόμενο είναι σε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, τόσο πιο παθολογικό είναι. Αναφέρατε συγκεκριμένο παράδειγμα με αναφορά στις μοιασματικές ή ιδιοσυγκρασιακές επιδράσεις του ατόμου. Είναι για το δεύτερο. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι είναι δύο σκέλη ερώτηση. Το ιατρικό και επιστημονικό κριτήριο για το αν είναι κάτι φυσιολογικό ή παθολογικό σαν συμπεριφορά ή αφορά η οικογένεια, η συντροφική σχέση κτλ. Είναι αν αντιβαίνει τους συμπαθητικούς νόμους και ένα δεύτερο κριτήριο είναι αν εντάσσεται ως χαρακτηριστικό μιας ιδιοσυγκρασίας ή ως μια. Εντάξει. Αυτό είναι το κριτήριο. Είδατε προηγουμένως όσοι ήσασταν στο ιστορικό του τρίτου έτους, έτσι, που είπαμε αυτή η γυναίκα ότι ήταν ισορροπημένη και πολλά από τα χαρακτηριστικά που μπορούσαμε να τα εντάξουμε σε μια μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή κατάσταση. Και αναφέρατε συγκεκριμένο παράδειγμα. Λέμε, ας πούμε, πώς θα αντιδρούσε, ξέρω εγώ, το παιδί μου δεν πέτυχε στις Πανελλήνιες, ξέρω εγώ. Και η μάνα πέφτει στο πάτωμα. Ή το παιδί απέτυχε, ξέρω εγώ, στις Πανελλήνιες και πάει για αυτοκτονία γιατί σκέφτεται ότι θα βγουν οι γονείς του. Που ξοδεύσουν να μου κάνουν φτιά. Ή, ξέρω εγώ, σε έναν χωρισμό ή σε ένα πρόβλημα σεξουαλικό κλπ. Έχεις ένα μεντορή μου και ο γιος του που είναι κόκορας και τα λοιπά στο χωριό και ο γιος του είναι γκέι. Τι παθαίνει το παιδί και γιατί το παθαίνει. Παθαίνει το ακάβο. Το κούτελο, η τιμή, η περηφάνεια, η βαρβατίνα, η ιατρική που έχει σαν ιδεολογία συνήθως το παιδί. Έτσι δύο συγκρασιακά. Να μην ξηγεί το θεραπεί. Ενώ αν ήταν ένα λαϊκοπόδι ο πατέρα, θα έλεγε εντάξει, οι εποχές, η κουλτούρα, το ένα, το άλλο. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, θα τον έβλεπε πιο διαλλακτικά, πιο θα τον δεχόταν περισσότερο, έτσι. Λέω. Πώς προέκυψαν οι ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες, ματέρια μέλη. Ποια είναι η ομοιοπαθητικών φαρμακολογιών γνωρίζει. Πώς προέκυψαν οι ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες, έγιναν τα Rubik's και από αυτές βγήκε το πρώτο υλικό. Από εκεί και πέρα προσθέθηκαν κλινικές παρατηρήσεις. Εντάξει. Από εκεί και πέρα προσθέθηκαν κλινικές παρατηρήσεις όχι μόνο σε συμπτώματα αλλά και σε παθήσεις. Και σε παθολογικές καταστάσεις. Κλινικές, ξέρω εγώ, και λοιπά και λοιπά. Επομένως, από εδώ δίνεται και η απάντηση για το ποια είδη ομοιοπαθητικών φαρμακολογιών υπάρχουν. Υπάρχουν καταρχήν οι καταγραφικές. Αυτές που είναι απλή καταγραφή των ευρημάτων του Rubin. Μετά έχουμε τις συντριπτικές καταγραφικές που παίρνουμε Rubin, το ίδιο Rubin από διάφορους ερευνητές και το συγκρίνουμε. Μετά έχουμε τις κλινικές παντελευματικά που εκτός από τα ευρήματα του Rubin έχουμε και κλινικές παρατηρήσεις ή παρατηρήσεις για παθολογικά ευρήματα. Μετά έχουμε τις ιδιοσυγκρασιακές. Η πρώτη είναι του Κέν που προσπάθησε για κάποιες φάρμακα, κάποιες ιδιοσυγκρασίες να βρει και το essence και τη συνολική εικόνα. Έτσι. Και μετά έχουμε τη δική μας, την κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή εμπαθήτη που έχει τα χαρακτηριστικά που ξέρετε. Εντάξει. Που μιλάμε για το essence, μιλάμε για το φόντο, τα εξωτερικά στοιχεία κλπ. Είναι ορθή η δήλωση οι ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες περιέχουν ομοιοπαθητικά φάρμακα. Είναι ορθή η δήλωση. Όχι. Γιατί δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να λέγονται βιβλία proving, βιβλία αποδείξεων,
λέγονται φαρμακολογίες. Δεν περιέχουν φάρμακα, δεν είναι σόνι και καλά φάρμακα αυτά που περιέχουν. Είναι εικόνες που δίνεις μαζί με κλινικές πληροφορίες. Εντάξει. Άρα δεν είναι σωστή η άποψη αυτή. Και εξηγούμε τον νόμο του κατανοητής της ποσότητας σε ποιότητα κλπ. Μιλάμε για χρόνιση και συνδυασμό. Αιτιολογήστε την άποψη σε αναφορά στους ομοιοπαθητικούς νόμους. Αυτό που είναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, οι ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες γίνονται όλο και πιο ομπόδιες σε αριθμό καταχωρήσεων, αριθμώντας σήμερα μερικές χιλιάδες καταχωρήσεις. Είναι αυτό προς όφελος της ομοιοπαθητικής? Σχολιάστε με βάση το σημαντικό νόμο της μετατροπής της προσόντας σε ποιότητα. Εξηγούμε πάλι ότι αυτά είναι καταχωρήσεις, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι φάρμακα. Άρα γίνεται ένα μπέρδεμα και έχουμε λάθος συνταγογράφηση πολλές φορές. Γιατί έχουμε εικόνες με μερική ομοιότητα. Ποια είναι η διαφορά των χρόνιων ιδιοσυγκρασιών από τις οξείες ιδιοσυγκρασίες? Μπορεί μια χρόνια ιδιοσυγκρασία να είναι και οξεία. Στις χρόνιες ιδιοσυγκρασίες έχουμε να κάνουμε με εικόνα από όλα τα οργανικά, από πολλά ή όλα τα οργανικά συστήματα, χαρακτηριστική σωματική εικόνα και έχουμε και χαρακτηριστική ψυχική εικόνα σε κατάσταση κλινικής υγείας. Τότε μιλάμε για χρόνια ιδιοσυγκρασία. Εντάξει. Γιατί αντιστοιχεί σε χρόνια στέγη. Στη χρόνια ασθένεια έχουμε κατάσταση κλινικής υγείας. Έχουμε χαρακτηριστικά σε κατάσταση κλινικής υγείας. Άρα, οι χρόνιες ιδιοσυγκρασίες έχουν χαρακτηριστική κλινική, χαρακτηριστική ψυχική εικόνα και μοιασματικά και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά σε κατάσταση κλινικής υγείας και έχουμε και χαρακτηριστική σωματική εικόνα από διάφορα παθολογικά συστήματα. Πεπτικό, αναπνευστικό κλπ. Και γι' αυτό οι χρόνιες ιδιοσυγκρασίες μπορούν να θεραπεύσουν χρόνιες ασθένειες και να μειώσουν τις χρόνιες προδιαθέσεις. Μπορεί μια χρόνια ιδιοσυγκρασία να είναι και οξεία? Ναι. Η πουρσαντήλα, ας πούμε, μια χρόνια ιδιοσυγκρασία που έχει ενδείξεις και σε οξείες πολλές παθήσεις. Του αναπνευστικού, αλλεργικά, κολπίτιδες, ό,τι μπορεί να αναπνευστεί. Πάω. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μοιασματικής ιδιοσυγκρασιακής φαρμακολογίας και των άλλων συνήθων ομοιοπαθητικών φαρμακολογιών? Το έχουμε πει ήδη. Περιλαμβάνει, δίνει έμφαση στα μοιασματικά χαρακτηριστικά, το λέει και ο όρος, δίνει έμφαση στο ψυχικό προφίλ, στο essence, δίνει έμφαση στα γενικά σωματικά χαρακτηριστικά και στα εξωτερικά στοιχεία. Με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να μελετήσει και να ταυτοποιήσει μια οποιαδήποτε ιδιοσυγκρασία? Ο τρόπος είναι τις πληροφορίες από τα provings, τις πληροφορίες από άλλους ερευνητές, μετά έρχεται η κλινική ταυτοποίηση, δηλαδή συνταγογραφής και βλέπεις τι από όλα αυτά που περιγράφεται στα βιβλία ισχύει ή δεν ισχύει. Και έτσι γίνεται η ταυτοποίηση. Δηλαδή ταυτοποιείς το essence και τη μοιασματική συγκρότηση. Ουσιαστικά την περιγράφεις σαν όπως θα την περιέγραφες στην κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή παθητική. Αναπτύξτε τη βαθύτερη ουσία, το essence, μίας από τις πιο κάτω ιδιοσυγκρασίες. Άτομο, διάδειγμα, μετωρίου, λάιση, λαϊκοπόδη, βαλεριάνα κλπ. Αυτά τα ξέρετε, τα πάντα διαβάσετε. Το essence για τα συγκεκριμένες που είναι χρόνιες και πολύπλες. Και το essence είπαμε, τι λέμε στο essence συνήθως, κυρίαρχο μίασμα και κυρίαρχη κατάσταση. Ας πούμε, λέμε το λαϊκοπόδη μου ότι είναι διανομικός τύπος, τάση για ύμαρτς, μυλός, ψωρικός κλπ. Να ξαναβάσουμε, βλέπουμε το κύριο. Περιγράψτε τα μοιασματικά χαρακτηριστικά μιας από τις πιο κάτω ιδιοσυγκρασίες. Ψωρικός, σκοτικός, μυλικός, συνδυασμός ψωρικού,
ξέρω εγώ, ψυχικά στην έκφραση και στην αυτή στα σωματικά συνδοτικός κλπ. Περιγράψτε το ιδιαίτερο σωματότυπο των ιδιοσυνεδριασιών λάχησης και να το βοηθάει. Τα έχουμε πει, τα ξέρετε. Περιγράψτε τα ιδιαίτερα εξωρετικά στοιχεία μίας από τις πιο κάτω ιδιοσυνδρασίες. Εξωρετικά στοιχεία τα ξέρετε. Εμφάνιση, ντύσιμο, στυλ, ομιλία, τρόπο συμπεριφορά στο ιατρείο, στυλάκι, όλα όσα ξέρετε. Περιγράψτε την ιδιαίτερη σχέση με τη θερμοκρασία που έχουν οι πιο κάτω ιδιοσυγκρασίες. Βάζουμε μόνο 7-8 που είναι χαρακτηριστικές ζεστές, κρύες κλπ. Περιγράψτε τις ιδιαίτερες προτιμήσεις για γεύσεις που έχουν οι πιο κάτω ιδιοσυγκρασίες. 2, 4, 6, 7 ιδιοσυγκρασίες. Αρτζενονίδικου, γαλλικά κλπ. Τα ξέρετε. Περιγράψτε τη χαρακτηριστική εικόνα των νεύρων, αιτίες που προκαλούν νεύρα, ένταση των νεύρων και έκφραση των νεύρων για 8-10 ιδιοσυγκρασίες. Τα νεύρα του στραμώνου, τα νεύρα του δοξουμάνου και τα νεύρα του. Περιγράψτε χαρακτηριστική εικόνα όσον αφορά την τάξη σε μία από τις πιο κάτω ιδιοσυγκρασίες, δοξουμάνου και κλπ. Περιγράψτε τη χαρακτηριστική εικόνα όσον αφορά εσωστρέφεια-εξωστρέφεια κάποιες ιδιοσυγκρασίες. Όσον αφορά φοβίες, αφήνουμε μόνο τα πολύ έντονα και χαρακτηριστικά. Έτσι, φόσφορο, αρσένικο και τις φοβίες. Την ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους, πλάτινα, λαϊκοπότιμου, σούλφου. Τη σεξουαλικότητα, με το ρίγο του λαϊκοπότιμου, βαλεριάνα, πλάτινα, τα έντονα. Διαφορές, περιγράψτε χαρακτηριστικές διαφορετικές πρωτογενούς και δευτερογενούς συμπεριφοράς για μία από τις πιο κάτω ιδιοσυγκρασίες. Λάχιση, λαϊκοπότιμο, βαλεριάνα. Για τη λάχιση έχετε πάρα πολλές, για τη βαλεριάνα εμείς έχετε και το λαϊκοπότιμο εμείς έχετε. Πρωτογενής και δευτερογενής συμπεριφορά. Δηλαδή, τι του βγαίνει και πώς το εμφανίζει. Γονότυπος και φαινότυπος. Ποια ιδιαίτερα στοιχεία θα μας οδηγήσουν σε λιγότερες συχνές ιδιοσυγκρασίες όπως καλκάρια καρμπόνι. Ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φοβίες. Ξέρω εγώ, τα ρέντε, το σεξουαλικό, ο χορός, η ένταση. Λίλιουμ την κρίνη. Ξέρω εγώ, έτσι. Ανικαρομπή. Αλαγκάρου. Δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε και τις 10 ιδιοσυγκρασίες σε μια ερώτηση, έτσι. Αναφέρομαι σαν ίδιο. Τι χαρακτηρίζει τις οξύες ιδιοσυγκρασίες σε σύγκριση με τις χρόνιες ιδιοσυγκρασίες. Το έχουμε πει ήδη, ότι οι οξύες είναι πιο περιορισμένες, πιο περιστατικές ομοιότητα. Σε τι διαφέρουν από τοξικολογικές εικόνες που δεν αντιστοιχούν σε ομοιοπαθητικά φάρμακα. Ότι αντιστοιχούν σε φυσικά υπάρχουσες ποινικές εικόνες ιδιοσυγκρασιακών επιδράσεων. Σε τι επικεντρωνόμαστε σε μια χρόνια συνταγογράφηση και σε τι σε μια οξία συνταγογράφηση. Στην οξία πάμε με τα μοντάλιτι στα σωματικά και πάμε βέβαια και με κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Δεν τελειώνεται, δεν είναι τη ζέστη με το κρύο, με την κίνηση, με το αυτό. Και αν έχει και κάποια εικόνα ψυχική, χαρακτηριστική επίσης. Ενώ στην χρόνια συναγράψη επικεντρωνόμαστε σε κατάσταση κλινική υγείας, τα μοιασματικά και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, τα ψυχικά, στο essence, στο φόντο, στα εξωτερικά στοιχεία και στα γενικά σωματικά χαρακτηριστικά. Όταν θα έρθει για εξέταση ένας ασθενής με έντονη χαρακτηριστική, περνάω τις εξετάσεις. Τόση ώρα θα λέω. Όταν θα έρθει για εξέταση ένας ασθενής με έντονη χαρακτηριστική, όπως βλέπετε, δεν βάζουμε παπαγάλι. Για να μπορώ να τα θυμάμαι, έτσι. Σημαίνει. Εντάξει, υπάρχει και η μυρίδα. Αλλά δεν είναι κάτι που είναι παπαγάλι. Όταν θα έρθει για εξέταση ένας ασθενής με έντονη χαρακτηριστική οξία εικόνα, και έντονη χαρακτηριστική χρόνια εικόνα, βάσει ποια εικόνα θα συνταγογραφήσουμε και γιατί, πότε και πώς θα συνεχίσουμε τη θεραπεία. Έρχεται ένας ασθενής με μια γυναίκα με μια έντονη λευκόρεια. Εντάξει, μια έντονη κολπίτιδα. Με χαρακτηριστική εικόνα.
Εισπέρχουν και ένα συνολικό ιστορικό και είναι μια έντονη και χαρακτηριστική μαλαριά. Ενώ τα οξέα χαρακτηριστικά στην εικόνα της Κολπίδρας εμφανίζει, ξέρω εγώ, σεπ ή κρυοσόπ. Πώς θα χειριστούμε την περίπτωση? Θα δώσουμε πρώτα το οξύ για μερικές μέρες και όταν υποχωρήσει αυτή η κατάσταση θα πούμε την πέμπτη έκτη μέρα πάρε το ηλιοσυγκρασιακό. Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί σε αυτή τη φάση που μας ήρθε όμοια ηλιοσυγκρασιακή εικόνα είναι η οξία. Όταν περάσει αυτή μπορούμε να συνεχίσουμε με την χρόνια. Περιγράψτε βήμα προς βήμα τον τρόπο διάγνωσης σε μια οξία στέρεα. Έχουμε πει το γενικό κανόνα του πώς λειτουργούμε σε μια οξία στέρεα. Ρωτάμε πρώτον, κάνουμε την αναπαυτική διάγνωση, τι έχει το άτομο. Ρωτάμε τα αδρά συμπτώματα, τα αλλοπαθητικά. Δεν υπάρχει λογοπαθητικά, τα αδρά συμπτώματα. Έχει ένα πυρόγραμμα, τι έχει κυρίως. Δίχα, πυρετό, αυτό εκείνο. Παίρνουμε τα 2-3 που είναι τα πιο έντονα και κάνουμε repertorize με βάση το βιβλίο, το συνοπτικό repertoire για οξύες αστέρες. Κάνουμε το repertorize, καταλήγουμε σε 2-3-4 πιθανά. Πάμε μετά στην ματέρια μέτρια, την αντίστοιχη για οξύες περιπτώσεις και κοιτάμε ποια εικόνα είναι πιο όμορφη και δίνουμε αυτό. Αυτό είναι η επόμενη διαδικασία. Περιγράφει τον τρόπο χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής, την επιλογή της ναοποίησης και την παρακολούθηση σε μία οξία στέρεα. Τρόπος χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής είναι συνήθως σε μία ή δύο ή τρεις φορές την ημέρα, ανάλογα με το πόσο οξύ και έντονο είναι, για μερικές μέρες, σε χαμηλή ναοποίηση σύνδοση 30 ή 200 και την παρακολούθηση, δηλαδή βλέπουμε πώς πάει. Αν πάει καλά, δεν αλλάζουμε στην πόδια. Αν αλλάξει η εικόνα η οξύ, μπορούμε να αλλάξουμε. Σε τι διαφέρει η συνήθις διάγνωση, ποτέ δεν μιλήσει. Σε τι διαφέρει η συνήθις διάγνωση από την ομοιοπαθητική διάγνωση? Στη συνήθι διάγνωση πάμε να διαγνώσουμε την νόσο, στην ομοιοπαθητική διάγνωση πάμε για την ιδιοσυγκρασία. Για η διαφορά της νόσου από την ασθένεια, το έχουμε πει, μπορεί ο ομοιοπαθητικός γιατρός να συνταγογραφήσει χωρίς να καταλήξει σε σαφή διάγνωση της νόσου? Ναι, μπορεί. Γιατί άμα διαγνώσει την ιδιοσυγκρασία θα δώσει το φάρμακο που διάσει την ιδιοσυγκρασία. Γιατί μην τον ενδιαφέρει να ξέρει την νόσο, να ξέρει την πρόγνωση, την επικινδυνότητα κλπ. Κριτική της συμπτωματικής, νοσολογικής και σύνθετης ομοιοπαθητικής σύγκριση με τη μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοιοπαθητική, το έχουμε πει. Σύγκριση μοιασματικής ιδιοσυγκρασιακής διάγνωσης με repertorizing, keynote prescribing, computer expert systems σε χρόνια συνταγογράφηση. Το repertorizing είναι αυτό που είπαμε, μπαίνουμε στο repertory, παίρνουμε τα σωματικά και συγκεκά συμπτώματα και κάνουμε repertorizing. Το keynote είναι να στηριχτούμε περισσότερο σε συμπτώματα κλειδιά και τα computer expert systems να το κάνουμε μέσα από κάποιο σύστημα. Εδώ θα κάνετε σύγκριση. Δεν θα σας το πω. Σύγκριση μυαλματικής ιδιοσυγκρασιακής διάγνωσης με sensation homeopathy σε χρόνια συνταγογράφηση. Δεν θα το βάλουμε. Τα εγγενή προβλήματα των συνήθων ομοιοπαθητικών φαρμακολογιών, repertory και των computer expert systems και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του στην ομοιοπαθητική διάγνωση είτε σε χρόνια είτε σε οξία συνταγογράφηση. Λέμε ρε παιδί μου, ποια είναι τα συνήθη προβλήματα των φαρμακολογιών που δεν είναι μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ή των repertory ή των computer expert systems? Όταν κάνουμε χρόνια συνταγογράφηση, ποια είναι τα προβλήματα? Πρώτον, ότι δεν σημαίνει ότι στο repertory θα βρούμε όλα τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής. Είναι καταφερμένα όλα. Υπάρχουν κάποιες ιδιοσυγκρασίες, όπως το μοτορίνο, ας πούμε, όπως το repertory του Κέντ, έχει πολύ ελάχιστα δρούμπιλες. Ή η Βαλεριάνα έχει πολύ ελάχιστα δρούμπιλες. Επίσης, στην ίδια ρούμπρικα είναι καταφερμένες ιδιοσυγκρασίες, σκοτικές, συντηρητικές, είναι καταχωρημένες ως φάρμακα καταχωρήσεις που δεν είναι φάρμακα. Αυτά που είπαμε ότι από τα
800 φάρμακα που έχει το ρεπέρτο λειτουργέντη, τα 5.000 που έχουν άλλα συνδετικά ρεπέρτορη, τα πολύ λίγα είναι πραγματικές χρόνιες ή οξείες ή δυσκυνέσεις. Άρα χάνεσαι μέσα σε αυτό το χάος. Επιπλέον, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να μπουν στο ρεπέρτο. Εξολεκτικά στοιχεία ή όλα αυτά που έχουμε πει για το essence. Δεν έχει το essence μέσα στο ρεπέρτο ή στο computer expert. Επιπλέον, όταν παίρνεις τα συμπτώματα στο ιστορικό, μπορεί να μην είναι ομοιογενές το δείγμα αυτών που θα συλλέξεις. Και όταν πας και κάνεις repertorizing, μπορεί να μην σου βγει το ίδιο συγκρασιακό, γιατί δεν είναι μες το ομοιογενές. Δεν ξέρω, το καταλάβατε αυτό. Αν πάρω μεμονωμένα συμπτώματα από ένα σύστημα και δεν πιάσω ομοιόμορφα από όλο το, είναι έχεις ένα πάζο. Αν πιάσεις ομοιόμορφα και ομοιογενώς κατανοημένα διάφορα κομμάτια του παζλ, έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεις τη συνολική εικόνα. Πιάσεις μόνο από κάτω δεξιά και όλα είναι από κάτω δεξιά και είναι ένα βάσο τέλος πάντων, δεν θα σου πει, δεν έχει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα να σου πει τι είδους είναι αυτή η εικόνα. Σύγκριση μοιασματικής ιδιοσυγκρασιακής διάγνωσης με συνήθι διαφορετική διάγνωση άλλων υπερθυντικών μεθόδων. Στη δική μας μέθοδο στηριζόμαστε πολύ και στη μοιασματική διαφορετική διάγνωση και στην, στα ψυχικά χαρακτηριστικά και όχι τόσο στα σωματικά. Χρησιμότητα του νοσολογικού ιστορικού του ατόμου στη μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή διάγνωση. Έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχουν ιδιοσυγκρασίες που τείνουν να εμφανίσουν συγκεκριμένο αναπτυστικό ιστορικό. Βαλεριάνικα, φωλεγιστικές οθήκες, ρυθμινόρια, προεμινονησιακό σύνδρομο, εντονή ακμή, ροδόχρους ακμή, πονοκέφαλη, με το PA κλπ. Από αυτά μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες και να οδηγηθούμε εν μέρη προς συγκεκριμένες ή έχεις ένα άτομο που έχει όλο δερματικά. Σκέφτεσαι το σου, φωτογραφή. Χρήση της μοιασματικής θεωρίας στη μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή διάγνωση. Αναφέρατε συγκεκριμένα παραδείγματα για τη σημασία των μοιασμάτων στη διάγνωση. Μπορείτε να αναφέρετε πόσο σημαντικό είναι όταν έχουμε ίδιες συμπεριφορές δευτερογενείς να κρίνουμε με βάση το μοίασμα τι υπάρχει από πίσω. Είπατε, Πουλσαντήλα κλαίει, Λάγκης κλαίει. Από πίσω τι υπάρχει. Εντάξει. Ενδιαφέρεται για την εμφάνιση της Βαλεριάννα, ενδιαφέρεται και η πλάτη. Η μεν Βαλεριάννα ενδιαφέρεται για να μην μείνει από κάτω και από ανασφάλεια, η πλάτη ενδιαφέρεται από αυτοεπιβεβαίωση και από αναδείξει την αυτοπεποίθηση της και τον αέρα της. Ίδιο άγχος για το βάρος η Βαλεριάννα, άγχος και η πλάτη. Αλλά η μεν Βαλεριάννα έχει άλλου είδους άγχος, η πλάτη είναι άλλου είδους άγχος. Τι είναι το φόντο ή background του ασθενούς και ποια είναι η σημασία του στη μοιασματική διαδικασική διάγνωση. Θα φέρατε συγκεκριμένα παραδείγματα. Φόντο background. Αν έχεις, άλλο είναι να έχεις μια έφηβο αντιδραστική που έχει το φόντο αυτό και φοράει τα σκουλαρίδια και είναι ξέρω εγώ παράδειγμα στο σχολείο γιατί είναι το και αυτό το φόντο πάει για βαλεριά. Άλλο είναι το φόντο ξέρω εγώ που έχεις μια γυναίκα με ξέρω εγώ, 50 χρόνια, με 3-4 παιδιά και λίγο θρήσκα και λίγο αυτό και συντηρητική. Είναι το φόντο, έτσι. Μας καθοδηγεί στη διάγνωση. Όπως επίσης, μπορεί να έχει την ίδια ιδιοσυγκρασία, αλλά σε άλλο φόντο φέρνει διαφορετικά. Αλλιώς είναι μια μορφωμένη, ξέρω εγώ, ένα μορφωμένο μεντορίο και άλλο ένας ένα γρήγο μεντορίο. Τι είναι τα εξορρεκτικά στοιχεία και ποια είναι η σημασία του στη μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή διάγνωση. Αναφέρατε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε, θα πείτε μερικά παραδείγματα. Τι γνωρίζετε για τις φάσεις παθολογίας α, β, γ και δ. Πόσο χρειάζεται να αξιοπιστεί των μοιασματικών φαρμακολογιών και των ρεπέρτορ. Στα συνήθεις φαρμακολογίες και τα ρεπέρτορ έχουμε από γ και δ, ίσως και λίγο από β και όλα ανακατεμένα. Έτσι. Και αυτό μπερδεύει την εικόνα. Μπορεί να δεις τη σκυλιότητα, ευκυλιότητα. Μπορεί να δεις και εγώ νεύρα, απάθεια. Και λες τώρα τι είναι.
παραδείγματα. Ας πούμε, φόσφορο σε φάση α, φόσφορο σε φάση β, φόσφορο σε φάση γ. Τι είναι πρωτογενής και δευτερογενής συμπεριφορά. Ποια είναι η σημασία του στη μοιασματική του συγκρασική διάγνωση. Παραδείγμα, αυτό που είπα. Κλαίει μία, κλαίει η άλλη. Γιατί και πώς. Ποια είναι η διαφορά των συμπτωμάτων από τα χαρακτηριστικά. Συμπτώματα οξία, ασθένεια, χαρακτηριστικά χρόνια. Ιεραρχήστε κατά σειρά διαγνωστική σημασία στις πληροφορίες που μας δίνει ένας ασθενής στη διάρκεια του ιστορικού. Για κάθε διαγνωστική κατηγορία, δώστε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιεραρχικά είναι μοιασματικά χαρακτηριστικά, ιδιοσυγκρασιακά ψυχικά χαρακτηριστικά, μετά είναι γενικά σωματικά χαρακτηριστικά, μετά πάμε σε ψυχικά συμπτώματα στην οξία ασθένεια, γενικά σωματικά συμπτώματα και μη γενικά συμπτώματα. Και κάπου εδώ πέρα βάζουμε και τα εξωλεκτικά στοιχεία. Απαραίτητες προϋποθέσεις από πλευράς της τάσης του ομοιομαθητικού γιατρού για μια επιτυχημένη ομοιομαθητική διάγνωση. Αντικειμενικότητα, αν ξέρει καλά τις εικόνες τις ιδιοσυγκρασιακές, το ιστορικό του να είναι με τέτοιο τρόπο που να μην είναι οι ερωτήσεις κατευθυντικές, δηλαδή να είναι γενικές, να είναι κλιμακωτές, να είναι με συγκεκριμένο τρόπο. Τι είναι το essence? Βαθύτερη ουσία, κεντρική ιδέα, περιουσία μια ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου και σε τι χρησιμεύει στη μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή διάγνωση. Αναφέρατε συγκεκριμένα παράδειγμα. Το essence είναι η ουσία του, είναι δηλαδή η κεντρική ιδέα από την οποία προέρχονται, ο πυρήνα από την οποία προέρχονται όλα τα υπόλοιπα. Και θα πείτε ένα παράδειγμα μια ιδιοσυγκρασία και το essence. Και πώς αυτό εξηγεί και τα περιφερειακά συμπτώματα. Σε τι μας χρησιμεύουν τα συμβάντα και η χρονική τους αλληλουχία σε σχέση με τις παθήσεις του ατόμου στη μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή διάγνωση. Παράδειγμα, τα συμβάντα σε σχέση με τις... λέμε, έχετε ο ασθενής και λέει εδώ και τρία χρόνια έχω κολλήτη, εδώ και τρία χρόνια έχω κατάθλιψη, εδώ και τρία χρόνια έχω αυτό. Και του λες τι συνέβη, α, πέθανε ο γιος μου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Εντάξει. Σε τι διαφέρει η έννοια της θεραπείας στην ομοιοπαθητική από την έννοια της θεραπείας στο ομοιοπαθητικό θεραπευτικό σύστημα. Στην ομοιοπαθητική μιλάμε για θεραπεία όταν έχουμε συνολική αλλαγή, μείωση των μοιασματικών προδιαθέσεων. Θυμάστε αυτά που είπαμε, τι μπορεί να κάνει η ομοιοπαθητική. Μείωση των μοιασματικών προδιαθέσεων, μείωση των ιδιοσυγκρασιακών προδιαθέσεων, μείωση των χρόνιων προδιαθέσεων των σωματικών, βελτίωση της ψυχικής κατάστασης, της γενικής του κατάστασης. Ενώ στην συνήθι θεραπευτική μπορεί να πούμε ότι θεραπεύτηκε αν φύγει ένα σύμπτωμα ή αν καταστήλουμε ένα σύμπτωμα ή αν καταστήλουμε μια νόσο ή αν αφαιρέσουμε ένα όργανο και βάλουμε ένα άλλο ή αν κάνουμε μια εγχείρηση. Έτσι και βγάλαμε την μία μέρα της σχολής, αλλά δεν θεραπεύσαμε την προδιάθεση που δημιουργεί καινούργιες πέτρες. Μπορεί η ομοιοπαθητική να δοθεί σε κλινικά υγιή άτομα. Γιατί? Μπορεί, γιατί γράφει και στην χρόνια ασθένεια που αφορά την κατάσταση της κλινικής υγείας. Και έτσι μπορούμε να έχουμε ιδιοσυγκρασιακή εικόνα. Ποια είναι τα θεραπευτικά όρια της ομοιοπαθητικής θεραπείας, παραδείγματα. Ποια είναι τα θεραπευτικά πλεονεκτήματα της ομοιοπαθητικής. Θεραπευτικά όρια, μη αναστρέψουν με βλάβες κλπ. Πώς εφαρμόζονται οι ομοιοπαθητικοί νόμοι στη θεραπευτική. Παραδείγματα παραβίαση των ομοιοπαθητικών νόμων στην ομοιοπαθητική θεραπευτική. Νοσολογική, συμπτωματική, κόμπλεξ. Τι είναι η θεραπευτική.